Είχαμε πει και ήταν απόφαση για το Διοικητικό σήμερα είναι η μέρα δράσης, η μέρα δράσης σε όλη τη χώρα για τη Μαρέα Καμπυγίνα και το δώρο Χριστουγέννη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί όπως ακούσατε και από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ακριβώς αυτό το πράγμα στοιχειοθετείτε. Ότι δηλαδή η δουλειά του υγειονομικού αποδείχθηκε σήμερα περισσότερο από ποτέ, ότι είναι ένα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα, ότι είναι ένα επάγγελμα που σχετίζεται με ασθένειες. Αυτό το αυτονόητο πράγμα, το αρνούνται χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις. Και χρειάστηκαν πάρα πολλές πιέσεις για να κατορθώσουμε μέχρι και το παραμικρό, δηλαδή, γιατί αυτό είναι μια νέα εξέλιξη που έχουμε και πρέπει να την γνωρίζετε, να εισηγηθεί έστω με τα χίλια ζόρια αυτή η Επιτροπή Μπεχράκη που έχει φτιάξει το Υπουργείο, να ενταχθούν αρκετά επαγγέλματα στο βαρέα καμπυγινό επίδομα και γενικά στα βαρέα καμπυγινά. Θα δούμε ποια θα είναι η πολιτική απόφαση βέβαια της κυβέρνησης, γιατί οι συγκεκριμένοι έχουν από πίσω τους έργο πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Δεν σχετίζεται μόνο με τη σύνταξη. Δεν σχετίζεται μόνο με ένα επίδομα. Σχετίζεται με όλες τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δυσκολεύουν, γιατί δεν υπάρχει φράγκο που δίνεται προς αυτή την κατεύθυνση από το Υπουργείο και Διοικήσεις. Δεύτερον, μην ξεχάσει κανείς αυτά που έχουν γίνει. Έχουμε το μισθολόγιο του 11, έχουμε το μισθολόγιο του 15, έχουμε τον έμφυα, έχουμε την εισφορά αλληλεγγύης, έχουμε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια 4 μισθούς κάτω. 4 μισθούς κάτω. Και όλοι γνωρίζουν πως 8 μήνες αυτό το σωματείο κινητοποιείται και άλλους πόσους πριν, δεν έχει κινητοποιηθεί ούτε μία φορά για ένα κλαδικό στενό του ζήτημα. Έχει κινητοποιηθεί για την υγεία του κόσμου, έχει κινητοποιηθεί για τους ασθενείς και προφανώς για τα δικαιώματα των υγειονομικών. Αλλά ήρθε η ώρα να βάλουμε μπροστά και αυτό το θέμα. Γιατί οι 4 αυτή μισή κάτω είναι πολύ συγκεκριμένο το τι σημαίνουν για τον καθενός στην οικογένεια. Γι' αυτό τον λόγο λέμε να μην περάσει αυτή η προσπάθεια διάσπασης που πήγε να κάνει το Υπουργείο με τον γνωστό τρόπο να δώσει ένα δωράκι, ένα επίδομα σε κάποιους λίγους για να μπορεί να διασπάσει τους υγειονομικούς. Αλλά αυτό το αυτονόητο πράγμα που παλεύουμε χρόνια είναι να δοθεί τώρα, 13ος, 14ος μισθός και το επίδομα αυτό, αν και όποτε, σε όλους. Σε όλους. Δεύτερον αυτό. Και τρίτον, πρέπει να γνωρίζετε κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε στην έκθεση. Βγήκε μια έκθεση στη δημοσιότητα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Αυτή η έκθεση λέει ότι μόνο μέσα σε μια εβδομάδα, 17 Νοέμβρη με 24 Νοέμβρη, νόσησαν σε νοσοκομεία της πρώτης, είπε, της πρώτης, όχι της Θεσσαλονίκης, της πρώτης είπε, εδώ στην Αθήνα, 223 υγειονομικοί σε μία εβδομάδα. 223. Και μάλιστα, τα ακούσατε και πριν από τους συναδέλφους, 3 από αυτούς που νόσησαν στον Άγιο Σάββα, τους κάνει η διοίκηση ΕΔΕ. Δηλαδή τους λέει, κόλλησες, πάρε και μια ΕΔΕ τώρα, γιατί σου είναι ασυνείδητος και μάλλον χτες εσύ που κόλλησες και μάλλον χτες εσύ που κόλλησαν οι άλλοι. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν είναι μια λόξα, ξέρετε, κάποιου διοικητή. Αυτό είναι η γενική κατεύθυνση που έχουν να ενοχοποιούν όποιον νοσεί για τα αίσια, ας πούμε, της ενδονοσοκομιακής διασποράς που εδώ έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ράτζα. Ράτζα λέγεται εδώ. Τα βαφτίζουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Αλλά πάλι εσύ φταίς που ξέρω εγώ ξέχασες να βάλεις τη μάσκα σου ή δεν πήρες τα σωστά μέτρα προστασίας κτλ. Αυτά μην τα ξεχάσουμε.